Η Λάρισα κινείται κυρίως από τη δεξιά πλευρά. Πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά επικίνδυνος είναι και ο Ηρακλής, γιατί τώρα είναι 2 εναντίον 2 και απέναντι φεύγει μόνο στο Λάμπρου. Τον βλέπει ο Λεωζίνιο. Ο Λάμπρου στο τέτα τέτ. Θα πλασάρει πάνω από τον Ντεγκράμ. 0-1. Πρεμιέρα με το δεξί για τον πιτσιρικά τον Λάμπρου. Είχαμε ακούσει πολλά για αυτόν. Ερχόμενος από τους μικρούς Παναθηναϊκούς τους στη μεγάλη ομάδα, δεν πήρε τις ευκαιρίες. Ήρθε στον Ηρακλή και συστήνεται στο ελληνικό κοινό με αυτό το υπέροχο πλασέ για το 0-1. Σας λέγαμε ότι είναι επικίνδυνος ο Ηρακλής στην κόντρα επίθεση και το αποδεικνύει με τον νεαρό τον Λάμπρου. Ο Αναστασόπουλος γυρίζει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς να πάρει την μπάλα και να κάνει αυτό στην πρώτη πάσα. Ο Ντέλετιτς βολεύεται να συγκλίνει με το αριστερό. Καλή είναι η σκέψη για τον Αβραάμ που τσιμπάει την μπάλα για το 1-1. Μόλις το 15 η Λάρισα ισοφαρίζει. Φοβερή έμπνευση από τον Ντέλετιτς. Την αξιοποίησε ο Ανδρέας Αβραάμ, ο οποίος ανοίγει λογαριασμό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μένει ο Κόντορ και υποδέχεται, σημαδεύει απέναντι τον Λαμπρόπουλο. Ο Μπαρτολίνη απομάκρυνε. Ο Αγγελόπουλος με τον Ασλίδη. Η μπάλα πίσω, Φατιών ψηλά. Μόνος του ο Ντέλετιτς, αν και άνοιξε τον κοντρόλ, δεν υπήρχε αντίπαλος για να τον κλείσει εκεί. Άλλαξε ωραία με τον Αβραάμ και έχει χώρο ο Σέρβος. Ο Ντέλετιτς ανοίγει τον κοντρόλ και μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα, ο Χουάντερσον είναι στη σωστή θέση. Αναστασόπουλος βλέπει τον Κόντορ να έχει πολύ χώρο αριστερά. Κατέβασε και πέρασε τον Αβραάμ. Με τη μία ξανά στον Κόντορ ευκαιρία για την Λάρισα στην κλειστή γωνιά του Κουάντερσον, αλλά εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Λεωζίνιο έχασε από την ωραία τυποθέτηση του Αναστασόπουλου το σούτ από τον Ντέλετιτς. Τάκλι για σεμινάριο από τον Μπαρτολίνη. Ο Αναστασόπουλος πάτησε ωραία. Ο Νασλίδης έχει χώρο. Θα γυρίσει την μπάλα. Το έβγαλε ο Κουάντερσον ο Αβραάμ. 2-1. Καταπληκτική φάση για τη Λάρισα. Ο Αβραάμ ζευγαρώνει και τα δικά του τέρματα και τη ΑΕΛ. Ο Χουάντερσον έκανε μαγική απόκρουση μετά την πρόσκρουση της μπάλας στο δοκάρι. Αυτή στρώθηκε στον Κύπριο, δεν λάθεψε από τη μικρή περιοχή και με αυτόν τον τρόπο γυρίζει το μάτς η ΑΕΛ. Στο 55, ΑΕΛ Ηρακλής 2-1. Θα βγει για να ζητήσει ο Φατιών να φτιάξει την επίθεση της Λάρισας από την αρχή. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Ντεγκρά πάντως. Ο Ντεγκρά, ο οποίος κάνει πολύ επικίνδυνα πράγματα και κρατάει ακόμα την μπάλα. Ο Λεωζίνιο καινή εστία. 2-2. Απίστευτο τι έκανε ο Ντεγκρά. Τρομερό. Ο Ντεγκρά πήγε να το παίξει χιγκίτα και παραπάνω και την πλήρωσε. Απίστευτο λάθος από τον goalkeeper της ΑΕΛ. Με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο ο Ηρακλής φέρνει το μάτς στα ίσα στο 66. Τρομερό. Κατοχής τώρα από τους φιλοξενούμενους. Με τον Ιτζόπουλο να κερδίζει κάποια μέτρα και να κάνει το λάθος. Τώρα είναι μόνος το Αβραάμ αριστερά. Ο Μαρουκάκης τον βλέπει. Ο Κύπριος μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει για τον Ασλίδη. Μπερδεύτηκε ο Ασλίδης. Η μπάλα μένει ζωντανή στην περιοχή. Η κόντρα από τον Ιτζόπουλο. Ο Μαρουκάκης με το κεφάλι. Ο Χουάντερσον ένας χαμός. Υπάρχει offside και τελειώνει η φάση. Ο Ντέλετιτς άφησε το παιχνίδι. Ο Αβραάμ γύρισε με τα κουνάκι, ο Ρέτζας μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον Ντέλετιτς, κεφαλιά πάνω από το δοκάρι. Ο Αβραάμ στο δεύτερο δοκάρι. Δεν έφτασε μπάλα στο Μαρουκάκι. Το γύρισμα από το Φατριών. Ο Πασάς κοντρολάρει και απομακρύνει. Ο ρέφερ ήταν κοντά. Είπε παίζεται. Ο Αβραάμ είναι στην εκτέλεση. Φέρνει την μπάλα με φάλτσο στην περιοχή. Κεφαλιά, ο Χουάντερσον πεσμένος έβγαλε την κεφαλιά του Μαρουκάκι. Με δύναμη έρχεται ο Ναζλίδη στη φάση. Θέλει να ξεφύγει από το Ρούσο και μπαίνει στην περιοχή. Επιθετικό φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ο Ναζλίδη κοντεύει να φάει τη φανέλα του. Ο Αβραάμ τώρα κοντρολάρει με το κεφάλι και μπαίνει στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον Μπαρτολίνη. Κόρνερ. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αβραάμ με φάλτσο χαμηλά στην αγκαλιά του Χουάντερσον.